Η επιλογή του να διαφύγει για να αποφύγει τη σύλληψή του για τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια για το αδίκημα τη ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα η λύση του Αγίου Όρου γύρισε μπούμεραγκ σε ένα 40χρονο χανιώτη. Χθε εγκλωβίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην περιοχή Φρικτά Καρούλια στο Αγίου Όρο και μετά την διάσωσή του από πυροσβέστε και στελέχη τη ΕΜΑΚ, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του καθώ διαπιστώθηκε ότι σε βάρο του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για περιστατικό ενδοοικογενειακή βία τιμωρούνται από τα δικαστήρια οι δράστες, υπάρχουν πολύ αυστηρές ποινές, ακόμα και, και προφυλακίσεις ε, δραστών σε πολλά περιστατικά. Όπω διαπίστωσαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματο Αγίου Όρου, ερευνώντα τον φάκελο του 40χρονου, τον Απρίλιο του 2011 στην περιοχή του Κουμπελή, στα Χανιά, όπου διέμενε, είχε πυροβολήσει με κυνηγετικό όπλο την Γεωργιανή σύζυγό του, τραυματίζοντά την στο Ισχύο. Ένα μήνα μετά συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε στον ανακριτή για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Ο 40χρονος προφυλακίστηκε και τέσσερα χρόνια μετά από το πρώτο τριμελές πλημελιωδικείο Χανίων εκδόθηκε ξανά σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για δύο χρόνια φυλάκιση η οποία επαναφέρθηκε προς εκτέλεση τον Ιούνιο του 2023 με απόφαση του Τμήματος Εκτέλεσης Ποινών της εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων. Οι αρχέ εκτιμούν ότι ο 40χρονος Χανιώτης διέφυγε προκειμένου να αποφύγει τον εγκλισμό του για δεύτερη φορά στη φυλακή. Δεν έχει εξακριβωθεί ωστόσο πότε έφτασε στο Άγιο Όρος, καθώς από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε η ημερομηνία εισόδου του. Σήμερα ο 40χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκη.